καθώς ολοκλήρωση βαίνουν οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας για τον φόνο του 41χρονου Τουρκοκύπριου Τασού Τσιτάν στην πτέρυγα 1α των κεντρικών φυλακών. Το κίνητρο του στιγερού εγκλήματος κλειδώνει σε προσωπικές διαφορές που προέκυψαν μεταξύ θήτη και θύματος, που ήταν φίλοι και συνεργάτες για τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών πριν από την σύλληψή τους για διαφορετικές υποθέσεις. Ενώπιον των ανακριτών εξασφαλίστηκε η μαρτυρία ότι ο 29χρονος φερόμενος δράστης εξοργίστηκε όταν στα αυτιά του έφτασε πληροφορία ότι το θύμα απέστειλε mail στη σύζυγό του. Ερωτηθείς ο ίδιος από τους ανακριτές, τι ρησιγήχθειος. Λαμβάνονται καθημερινά πληροφορίες όσον αφορά το κίνητρο και τις σχέσεις των υπόπτων με το θύμα, οι οποίες αξιολογούνται και μέσω αυτών προκύπτουν καταθέσεις. Το πρωί οι 12 ύποπτοι οδηγήθηκαν με τη συνοδεία μελών του ειδικού αντιτρομοκρατικού Λαμού ενώπιον του δικαστηρίου Λευκωσίας για ανανέωση του διατάγματος κράτησης τους για ακόμη τρεις ημέρες. Την ίδια ημέρα εκπνέει και το διάταγμα των τριών δεσμοφυλάκων που κρατούνται για την υπόθεση. Την πέμπτη ανακριτική ομάδα θα περάσει το κατόφλι της νομικής υπηρεσίας προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιοι θα παραπευθούν σε δίκη, και την Παρασκευή η υπόθεση θα καταχωρηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Για τον 29χρονο και τους 11 αφαιρόμενους συνεργούς του διεξήχθησαν χωριστές διαδικασίες, καθώς οι ανακριτές δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ο ΜΕ να συναντηθεί με τους ΔΕ. Ο 29χρονος Βεϊζή Μπασούρ, ο οποίος είναι μέλος της τουρκικής μαφίας και θεωρείται επικίνδυνος, ήταν το πρόσωπο που έκανε κουμάντο στην πτέρυγα 1α. Ορισμένοι από τους συγκρατούμενους του έσπασαν κατά την ανάκριση, παραδεχόμενοι ότι ενεργούσαν κάτω από τις εντολές του υπό το καθεστώς φόβου. Ο ύποπτος καλεί με νόημα το θύμα να εισέλθει στο κελί. Ο τέταρτος ύποπτος στέκεται έξω από την πόρτα και βλέπει δεξιά και αριστερά, και ο έκτος ύποπτος σβήνει το φως του διαδρόμου. Ο βασικός ύποπτος για το φόνο παραμένει φρουρούμενος στα κρατητήρια Λακατάμιας.